Πάμε στην ώρα της γης, καθώς ο πλανήτης έσβησε τα φώτα για μία ώρα. Η Εύη Σπανού, της αρέσουν και αυτά τα θέματα. Τα εναλλακτικά. Αυτά με το περιβάλλον, με τη διαχείριση των επιπτώσεων από τον ανθρώπινο παράγοντα, ναι. Την απερισκεψία μας. Δεν ξέρω βέβαια αν όλα αυτά τα προβλήματα που έχεις αναφέρει μπορούν να λυθούν με μία ώρα σβηστά τα φώτα. Ας γίνει μία αρχή, συμβολικά γίνεται. Γίνεται μία αρχή, λοιπόν, κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του WWF, το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου, σε όλο τον κόσμο σβήνουν τα φώτα εκατομμύρια πολίτες, αλλά όχι μόνο στα σπίτια. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, χώροι πολιτισμού κάνουν έτσι αυτή την προσπάθεια με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Ξεκίνησε λίγα χρόνια πριν. Φέτος με τη σειρά της αυτή χρονιά έδωσε το παρόν και στην Ελλάδα βεβαίως αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έκλεισαν τα φώτα. Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο να δούμε γιατί εντυπωσιακό είναι το πόσο φωτεινό είναι ένα σημείο του πλανήτη και πόσο σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να επικρατήσει το απόλυτο σκοτάδι. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, η ώρα της γης, λοιπόν, εμβληματικά μνημεία σε όλο τον κόσμο κατέβασαν τους διακόπτες προκειμένου να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα. Και θέλω να πάμε στον κύριο Ιάσονα Κάντα, υπεύθυνο επικοινωνίας και κινητοποίησης στο WWF Ελλάδα. Καλησπέρα μας, κύριε Κάντα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Αναφορικά με τη συμμετοχή, την κινητοποίηση κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο μέτωπο της ώρας της γης, πόσο ικανοποιημένος είστε? Και βέβαια, ποιες οι προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια? Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι και φέτος, διότι η ώρα της γης έτυχε τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών και στην Ελλάδα. Έσβησαν τα φώτα σε πάρα πολλά τοπόσημα, από την Ακρόπολη και το Λευκό Πύργο μέχρι τους Δελφούς, την Ναύπακτο, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αττική και όχι μόνο. Το ζήτημα με την ώρα της γης, και σας άκουσα και την εισαγωγή σας, είναι να ξεπεράσουμε την ώρα της γης. Η ώρα της γης διεξάγεται εδώ και 16 χρόνια, ξεκίνησε από την Αυστραλία το 2007 και ουσιαστικά είναι η αφορμή. Είναι η αφορμή για να πιέσουμε τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, προκειμένου να καταλάβουν ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Αυτό είναι που εστάλει ως μήνυμα το Σάββατο το βράδυ. Και ως προς αυτό και τη συμμετοχή του κόσμου είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και μας δίνει δύναμη και για τη συνέχεια. Κύριε Κάντα, αυτό που συνειδητοποιούμε έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολύ άσχημο τρόπο, σε ό,τι έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή, είναι οι επιπτώσεις όλων αυτών που δεν κάναμε τα περασμένα χρόνια. Δεν ξέρω από την πλευρά σας τι ιδέες έχετε και σαν WWF Ελλάς για να πείσετε τους ανθρώπους να υλοποιήσουν όλα αυτά τα οποία εσείς προτείνετε για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι και το ερώτημα που βασανίζει και εμάς κάθε πρωί που ξεκινάμε δουλειά. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ 14 χρόνια που είμαι στο WWF βασανίζομαι με αυτήν ακριβώς την σκέψη. Υπάρχει ένα καλό και ένα ανησυχητικό νέο. Το καλό νέο είναι ότι βλέπουμε τη νέα γενιά να υιοθετεί από μόνη της και μάλιστα να είναι και πάρα πολύ πιεστική. Μέτρα αλλαγής της συμπεριφοράς της προκειμένου να κάνει κάτι για αυτό που βιώνουμε ως κλιματική κρίση. Αλλάζει τη διατροφή της, συμμετέχει σε πράγματα που αφορούν στην κλιματική κρίση, διαδηλώνει σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βλέπουμε πραγματικά και οι έρευνες το δείχνουν ότι οι άνθρωποι γύρω στα 20-25 έχουν πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά αυτό που συμβαίνει, γιατί ξέρουν ότι αυτοί είναι που θα το βιώσουν σε όλη τους την ζωή. Το ανησυχητικό νέο έρχεται από την Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα, την IPCC,
όπου αυτό που μας λέει είναι ότι έχουμε ένα τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας και για να το καταφέρουμε αυτό, να το εκμεταλλευτούμε, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, θα πρέπει οι πολιτικές των κρατών, οι πολιτικές των διεθνών οργανισμών, ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε σαν κοινωνία παγκόσμια, να αλλάξει και να αλλάξει άμεσα. Σαν WWF λοιπόν δουλεύουμε προς όλες αυτές τις πτυχές. Πιέζουμε τόσο τις πολιτικές ηγεσίες, με συγχωρείτε, όσο και τις επιχειρήσεις και συνεργαζόμαστε βέβαια μαζί τους, προκειμένου να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Η ενεργειακή μετάβαση είναι μία από τις στροφές που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να περάσουμε άμεσα σε καθαρή ενέργεια, σε σωστά οργανωμένη και σχεδιασμένη καθαρή ενέργεια, για να είμαι απολύτως ακριβής, και να αφήσουμε πίσω μας τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα προτάγματα της εποχής μας. Κύριε Κάντα, έχουμε αποτέλεσμα αυτής της μίας ώρας, τι εξοικονομήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο? Ο στόχος της ώρας της γης μπορεί ο συμβολισμός της να είναι το σβήσιμο των φώτων και άρα να ξεκίνησε μια ιδέα εξοικονόμησης ενέργειας. Αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ξεπεράσει αυτόν τον συμβολισμό. Επομένως, δεν μετράμε και παγκοσμίως την εξοικονόμηση ενέργειας. Σίγουρα είναι σημαντική κάθε χρόνο. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι συμμετέχουν περισσότερες από 190 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Αλλά εμείς, σαν WWF, και μιλάω τώρα σαν WWF ως παγκόσμιο δίκτυο, αυτό που μετράμε πλέον είναι οι πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν από τον κόσμο, οι οποίοι ξεπεράσανε τα 5 με 7 εκατομμύρια όσοι συμμετείχαν ενεργητικά στην ώρα της γης, όχι όσοι απλά διέδωσαν το μήνυμα ή έκαναν κάποια άλλη συμβολική ενέργεια. Όσοι συμμετείχαν σε δράσεις που ανά τον κόσμο γίνανε προκειμένου να στείλουμε αυτό το μήνυμα και να περάσουμε σε δράση για αποκατάσταση της φύσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης πόσα χρόνια πίσω ξεκινούν όλες αυτές οι ενέργειες που δεν έγιναν και βλέπουμε τα αποτελέσματά τους τώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πριν από λίγες ημέρες, εδώ σε τοπικό επίπεδο, βρέθηκε μία χελώνα η οποία ήταν γεμάτη, πνιγμένη ουσιαστικά από τα πλαστικά και σε πολύ κακή κατάσταση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι και απλά ξεβράστηκε. Φαντάζομαι δεν ήταν ένα πλαστικό ή τέλος πάντων τα δίχτυα που θα πετάχτηκαν στη θάλασσα πριν από μία εβδομάδα. Είναι δεκαετιών πίσω, θέλω να πιστεύω, ενέργειες. Δυστυχώς είναι όπως το λέτε. Είναι πάρα πολλές οι δεκαετίες κατά τη διάρκεια των οποίων φωνάζουν οι επιστήμονες ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία ως ανθρωπότητα. Το παράδειγμα που λέτε για τα πλαστικά είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι επί της ουσίας, παρότι ήταν μία και είναι μία επανάσταση σε επίπεδο χρηστικότητας, τα πλαστικά πλέον έχουν κατακλείσει τον πλανήτη. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, ένα χαρακτηριστικό νούμερο να σας δώσω, μέχρι το 2050 σε όγκο τα πλαστικά θα είναι περισσότερα στις θαλασσές μας από ότι είναι τα ψάρια. Επομένως, πραγματικά ας πούμε ότι πληρώνουμε αμαρτίες πολλών δεκαετιών. Ειδικά για την κλιματική κρίση υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι έτσι με πόνο ψυχής λένε αυτές τις μέρες, άκουσα πρόσφατα και κάποιους εξ αυτών, να λένε ότι 30 χρόνια τώρα σας λέμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, το πότε θα γίνει, τι θα γίνει, με ποιον τρόπο θα γίνει. Τώρα τα βιώνουμε σαν ανθρωπότητα με ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά ακόμα δεν βάζουμε μυαλό. Ως προς τα πλαστικά που αναφέρεται και τον κίνδυνο για τη θαλάσσια ζωή, να μείνω λίγο εκεί, διότι είναι ένα από τα πράγματα που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από εμάς τους πολίτες. Θα πρέπει να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις καταναλωτικές μας επιλογές. Θα πω κάτι απλό, αλλά αν ξεκινήσει κανείς από εκεί τη σκέψη του, μετά την επεκτείνει και σε όλη του την καθημερινότητα, δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον να παίρνουμε, ας πούμε, πλαστικά μπουκάλια νερού για να πιούμε ή να παίρνουμε τον καφέ μας σε πλαστικό ποτηράκι. Υπάρχουν επιλογές και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε βίωμα. Δεν είναι απλά μια πολυτέλεια ή ένα ωραίο καινούριο trend, μια ωραία καινούρια μόδα μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι ανάγκη, είναι μεγάλη και επιτακτική ανάγκη. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, σας ευχαριστούμε θερμά.